Να ευχαριστήσουμε φυσικά για αυτή την ενημέρωση στον πρόεδρο της ΔΕΗ. Είναι θετικό ότι επιτέλους γίνονται διαγωνισμοί και μειώνεται το κόστος των καυσίμων της ΔΕΗ. Κάνοντας έτσι ένα πρόχειρο υπολογισμό, βλέπουμε ότι ουσιαστικά αγοράζονται με 44 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στις τιμές της αγοράς, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι προφανής μία δυσλειτουργία και ενδεχομένως να μας πείτε αν πράγματι αυτό με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει εδώ η πολιτεία, ώστε να μπορέσετε να πάρετε και να κάνετε ένα προγραμματισμό πέραν του έτους. Διότι ξέρουμε ότι πέρσι οι τιμές ήταν γύρω στα 27 δολάρια στο βαρέλι. Αν λοιπόν είχαν γίνει αγορές για ένα, δύο ή και τρία χρόνια να γίνει μια αποθεματοποίηση, είναι προφανές ότι το κόστος σας θα ήταν καλύτερο. Και αν θα μπορούσατε αυτό με κάποιο τρόπο να το διαχειριστείτε καλύτερα και να σας επιτρέψει η νομοθεσία να το κάνετε αυτό. Ένα δεύτερο θέμα προφανώς έχει σχέση και με το κόστος το ίδιο και τις ανάγκες για το μαζούτ και για το ντίζελ. Είναι προφανές ότι οι διασυνδέσεις αυτό θα το μείωναν δραστικά, άρα και συνολικά θα μειωνόταν. Και εκεί πέρα θα είχε αξία να ακούσουμε και να δούμε τα προβλήματα και τι θα έπρεπε να έχει γίνει και για ποιο λόγο η πολιτεία καθυστερεί τόσα χρόνια να γίνουν αυτές οι διασυνδέσεις και αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε αυτού του είδους τα κόστη. Σε σχέση με τα ΕΛΤΑ, ξέρετε ότι και εγώ το πιστεύω, γιατί και στη Γενική Γραμματεία το είχαμε υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό, να μειωθεί η χρήση της έγχαρτης αποστολής των έντυπων λογαριασμών. Και εκεί πέρα θα σας ρωτούσα κατά πόσον έχετε κάποιο σχέδιο στρατηγικό συνεργασιών με τις τράπεζες, οι οποίες θα μπορούσαν και αυτές να αυξήσουν μέσω των τραπεζών, να αυξήσουν τη διείσδυση των ηλεκτρονικών λογαριασμών. Γιατί με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες συνδυάζουν την πληρωμή τους, την ηλεκτρονική ειδοποίηση κτλ. Και νομίζω ότι εάν κάνετε τέτοιες κινήσεις θα σας βοηθήσει πολύ. Τώρα, 2-3 ερωτήσεις έτσι γενικότερο ενδιαφέροντος. Νομίζω έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τον Υπουργό εδώ πέρα να μας κάνει μια ενημέρωση με τη διαπραγμάτευση. Οι μισές δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι δεν αναφέρουν τα ενεργειακά ως ακόμα ζήτημα τριβής. Άλλες όμως βάζουν και αυτά στο τσουβάλι. Συνήθως μιλάνε για τα μέτρα του 19 και τα εργασιακά. Και οπότε θέλουμε μια ενημέρωση για το που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι δύο ακόμα θέματα. Τα ζητήματα των Golden Boys και το ΔΕΣΦΑ, κύριε Υπουργέ, επιτέλους πρέπει να τα δείτε. Δεν μπορεί να έχουμε τη μία το ένα μετά το άλλο τα κρούσματα σε αυτούς τους τομείς. Είχαμε προηγουμένως τον ΑΔΜΗ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έχουμε τη ΔΕΣΦΑ. Τι σκοπεύετε να κάνετε για όλα αυτά? Και να κλείσω με μια ερώτηση που είχα κάνει σε σχέση με την μη παράσταση της ΔΕΗ που απαντήθηκε μετά από αρκετό καιρό χθες. Όμως δεν άκουσα και δεν απαντήθηκαν επιτέλους τι θα γίνει με όλες αυτές τις παράνομες επιχορηγήσεις. Δηλαδή πώς μπορεί η ΔΕΗ να προασπίζεται τα συμφέροντα των μετόχων με αυτού του είδους τις πρακτικές, πώς διασφαλίζεται ο ηθικός κίνδυνος από τη στιγμή που οποιοδήποτε μπορεί να λαμβάνει παρανόμως υψηλότατα ποσά και μόλις τα επιστρέψει να αποφεύγει κάθε συνέπεια, πώς μπορεί να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά, τη μία να πιέζονται οι πολίτες με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις να κόβονται κατά χιλιάδες το ρεύμα σε συμπολίτες μας και απ' την άλλη να υπάρχει τέτοια ελαστικότητα σε όσους εντός του οργανισμού ζημιώνουν τη ΔΕΗ. Αυτές νομίζω είναι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν χάρη του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ.